Λοιπόν, να μιλήσουμε με τον συνεργάτη του ITV, τον σχολιαστή μας εδώ για ποδοσφαιρικά ζητήματα, για ζητήματα του ΠΑΣ και όχι μόνον, τον Αλέκο Καρίτσα. Αλέκο, καλησπέρα. Βλάση, καλησπέρα. Οφείλω να σου ομολογήσω ότι πήρες μια πάρα πολύ καλή συνέντευξη από τον πρόεδρο, τον κύριο Χρυστοβασίλη. Μπράβο. Εντάξει, είσαι φίλος. Λοιπόν, για πάμε να δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Θα δούμε και κάποια από αυτά που μας είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣ Γιάννενα. Να ξεκινήσουμε όμως με την κλήρωση. Έτσι, Ολυμπιακός. Παίζουμε με τον Ολυμπιακό. Πρώτο παιχνίδι εδώ στο Ζωσιμάδες. Όπως είπαμε και λίγο πριν, 6-8 Απριλίου είναι το πρώτο παιχνίδι και 27-29 Απριλίου επαναληπτικός. Πώς σου φάνηκε η κλήρωση, Αλέκο, τι λες? Κάτι κακά τα ψέματα, νομίζω ότι ήταν ένας αντίπαλος που καμία ομάδα δεν θα την ήθελε. Δυστυχώς ήρθε σε εμάς. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτε για το σημερινό ΠΑΣ Γιάννενα. Ο ΠΑΣ έχει όλες, αν θέλεις, τις προοπτικές και τις προϋποθέσεις να παλέψει το παιχνίδι και όπου βγει. Από εκεί και πέρα δεν θα ξεχάσω το 2007, όπου μια ομάδα β' εθνικής όπως αυτό το ΠΑΣ Γιάννενα, απέναντι στο Ολυμπιακό του τεράστιο Ριβάλντο, κατάφερε και πήρε μια ιστορική πρόκριση, μια πρόκριση που ουσιαστικά δημιούργησε οπαδούς. Ο Ολυμπιακός είναι ο πρωταθλητής Ελλάδος. Μακράν η καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Σε δύο αγώνες δεν είναι και τόσο εύκολο να πετύχεις αυτό το οποίο θέλεις. Όμως ποτέ μη λες ποτέ. Όλα μπορούν να συμβούνε. Θέλω να πιστεύω ότι ο ΠΑΣ θα χτυπήσει τον αγώνα επί ίσης ώρες και το έχει αποδείξει άλλωστε και στο πρωτάθλημα. Όπου αφενός μεν τον πρώτο αγώνα δεν έχασε, αφετέρου στο δεύτερο έχασε στα τελευταία λεπτά και μάλιστα σε μια φάση που ουσιαστικά θα μπορούσε και να μην έχει συμβεί. Mm. Αλλά όλα αυτά γίνονται στο ποδόσφαιρο. Έδειξε όμως ο ΠΑΣ Γιάννενα ότι είναι εξαιρετικά ανταγωνιστική ομάδα σε αυτό το πρωτάθλημα της Super League 1 και μάλιστα είναι από τις ομάδες, από τις ελάχιστες ομάδες του πρωταθλήματος που δυσκόλεψαν τον Ολυμπιακό. Γιατί όχι, βλάση και στο κύπελο. Πάμε σαν άλλοτε. Όπως το άλλοτε είναι το 2007. Το 2007, καλά κάνεις και το λες αυτό. Είδαμε και τον γκολ εδώ του ΠΑΣ Γιάννενα το 2007. Έψαξε ο Αλέξανδρος Παπαδόπουλος, το βρήκε, το έβαλε στο ρεπορτάζ λίγο πριν και τον πανηγυρισμό εκεί του Κοντογουλίδη, έτσι, ο οποίος κάθισε σταυροπόδι μετά τον γκολ. Μεγάλες στιγμές αυτές. Ελπίζουμε όλοι να τις ξαναζήσουμε, έτσι, Αλέκο? Τεράστιες στιγμές. Αυτός ο πανηγυρισμός έχει μείνει στις μνήμες όλων μας. Είχα την τύχη να είμαι στο Καραϊσκάκι εκείνη την περίοδο, εκείνο σε εκείνο τον αγώνα. Βλάζει, εντάξει, δεν ήμασταν και πολύ, ξέρεις, σε τέτοιο βαθμό να πανηγυρίσουμε, γιατί δίπλα μας ήταν μόνο Ολυμπιακοί. Αλλά παρόλα αυτά, αποδέχτηκε και ο Ολυμπιακός την ήττα του και οι οπαδοί του αποδέχτηκαν την ήττα του. Και το κυριότερο είναι ότι δεν θα σου πω επειδή το κάναμε τότε, θα το κάνουμε και τώρα. Όμως αυτή η πρόκριση τότε είναι ένα τεκμήριο που μας δείχνει ότι ποτέ μη λες ποτέ. Έτσι. Και στο πρόβλημα όλα μπορούν να συμβούν. Και τώρα έχουμε έναν, σήμερα με τη δική μου οπτική, τεράστιο προπονητή, τον Αργύρη Γιαννίκη, ο οποίος μπορεί να παίρνει τέτοια παιχνίδια. Έχει αποδείξει ότι στα ντέρμπι κάνει πολύ καλή διαχείριση της ομάδας. Έχουμε ελπίδες. Βέβαια, θα προτιμούσαμε την ΑΕΚ πιθανότατα. Από ό,τι δείχνει το ελληνικό πρωτάθλημα, η ΑΕΚ θα ήταν ίσως η πιο συμβατή σε εμάς αντίπαλος. Την έχουμε παίξει. Ναι, το έχουμε ξαναπεί. Ναι. Εύκολα θα έλεγα εγώ. Δεν λέει όμως τίποτα σε αυτό το θεσμό, Βλάση. Τα αποτελέσματα μπορεί να είναι οποιαδήποτε. Και όταν φτάνεις στους τέσσερις καλύτερους του θεσμού, δεν μπορείς να είσαι με κανέναν σίγουρος. Ίσως η ΑΕΚ να αποδεικνύονταν πολύ πιο δύσκολο από τον Ολυμπιακό. Σωστό είναι αυτό. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Βλάση, εγώ το θεωρώ και αυτό που είπε ο πρόεδρος το 50-50, δεν ξέρω, είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό που δίνει στην ομάδα μας. Αλλά γιατί όχι, Βλάση. Τόσο είπε ο πρόεδρος, 50-50 είναι η πρόκριση. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Έτσι. Ας είμαστε αισιόδοξοι. Και έπειτα σε αυτό που λες, ο Γιαννίκης έχει αποδείξει ότι δεν καταλαβαίνει ούτε από μεγάλα ονόματα, ούτε από μεγάλες ομάδες, ούτε από μεγάλους ποδοσφαιριστές. Καταλαβαίνει μόνο από τη δική του ομάδα, το δικό του πλάνο, τους δικούς του ποδοσφαιριστές, τους οποίους εμπιστεύεται. Και το κυριότερο, δεν έχουμε μια ομάδα εμείς ούτε με τις οικονομικές δυνατότητες του Ολυμπιακού, ούτε με τις φίρμες του Ολυμπιακού. Αυτά τα παιδιά δεν έχουν να χάσουν τίποτε. Εάν κερδίσουν όμως, γράφουν ιστορία. Αν κερδίσουμε τώρα τον Ολυμπιακό, θα πάρουμε την κούπα μετά, έτσι. Θα πάρουμε το κύπελλο, έτσι. Βάζει, και σε ένα τελικό να φτάσουμε, για μένα θα είναι υπερβολικά πάρα. Πρέπει πολύ να πάρουμε το κύπελλο όμως για να βγούμε Ευρώπη. Το έχουμε ξαναπεί. Δεν βγαίνει ο φιναλίστ. Όχι, όχι, όχι. Σε καμία περίπτωση. Είναι ο μόνος τρόπος όμως μας δίνεται μετά από χρόνια, πολλά χρόνια, η ευκαιρία για να διεκδικήσουμε και εμείς στην Ευρώπη. Μέσω του κυπέλλου. Ναι. Δεν το έχουμε ξανακάνει.
αυτό. Τρία παιχνίδια είναι. Κερδίζουμε σε τρία παιχνίδια στο κύπελλο. Και βγαίνουμε Ευρώπη. Είναι μάλιστα. Θα μπορούσε να μας συμβεί. Στην τροπαιοθήκη μας μας λείπει ένας τίτλος. Ένας τόσο μεγάλος και σοβαρός και σημαντικός τίτλος βλάζει. Θέλω να ελπίζω πως αυτή τη στιγμή όλα μπορεί να είναι υπέρ μας. Το αξίζει αυτή η ομάδα, το αξίζει αυτός ο προπονητής, το αξίζουν αυτά τα παιδιά που φέτος καταβάλαν μια τεράστια προσπάθεια. Γιατί όχι. Εγώ τους βλέπω να σηκώνουν το κύπελλο. Ως διαίσθηση και πολύ περισσότερο ως επιθυμία. Και το καταθέτω, έτσι. Τους βλέπω τους παίκτες μας να σηκώνουν κύπελλο εδώ που βρεθήκαμε. Ας βάλουμε όλοι μας την καλή μας διάθεση, την καλή μας άφρα να συμβεί αυτό. Αν και οι ικανότητες της ομάδος μπορεί να μας φέρουν και το κύπελλο. Δύο αγώνες είναι, Βλάση. Περνάμε τον Ολυμπιακό και όλα μετά παίζονται. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, αποδείξω ότι είμαστε ανταγωνιστικοί. Πολλοί κόσμος τώρα, αυτό που ρωτάει είναι αν θα μείνει ο Γιαννίκης, ο οποίος δημιούργησε ένα πολύ σοβαρό και ποιοτικό ποδοσφαιρικό σύνολο και πέρυσι, αλλά φέτος κυρίως στην ομάδα εδώ στα Γιάννενα, και αυτό φαίνεται και με αποτελέσματα πλέον το τελευταίο διάστημα. Το ερώτημα είναι αν θα μείνει ο Γιάννης. Ρώτησα τον πρόεδρο επανειλημμένα, μου είπε ο πρόεδρος ότι θέλει ο ίδιος, η διοίκηση και ο ίδιος θέλει να μείνει ο Γιάννης εδώ στα Γιάννενα. Δεν ξέρω τώρα, έχουν ανέβει πολύ οι μετοχές του Γιάννη. Το συζητήσαμε και λίγο πριν με τον Χρήστο Βασίλη. Δεν ξέρω αν μπορεί να μείνει. Ο πρόεδρος μου είπε βέβαια κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον, και άλλοι προπονητές εδώ στα Γιάννενα πήγαιναν πολύ καλά και ήταν πολύ καλοί προπονητές, έτσι, όπως ο Πετράκης και παλιότερα, οι οποίοι μόλις έφυγαν από τα Γιάννενα όμως δεν είχαν την πορεία που και οι ίδιοι περίμεναν, αλλά και εμείς θα περιμέναμε, έχοντας στο μυαλό μας το πόσο επιτυχημένοι ήταν εδώ στα Γιάννενα. Ο Γιάννης είναι ένα άλλο επίπεδο. Είναι Γερμανός με ελληνική νοοτροπία. Αυτό είναι ένα εξαιρετικό μείγμα και στον ποδοσφαιρικό τρόπο σκέψης για να σε πάει πολύ ψηλά και πολύ μακριά. Τι λες, έχεις την αίσθηση ότι πιο πιθανό είναι να μείνει ο Γιάννης όπως εξελίσσονται τα πράγματα ή όχι? Καταρχάς, δεν μπορώ να συγκρίνω τον Γιάννη με τους προηγούμενους προπονητές. Ο Γιάννης είναι κάτι διαφορετικό. Άλλη φιλοσοφία, άλλο επίπεδο και το κυριότερο, αν θέλεις, έχουμε να κάνουμε με έναν Έλληνα μεν προπονητή, αλλά με γερμανική νοοτροπία. Αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Άρα λοιπόν, άλλο Γιάννης, άλλο οι προηγούμενοι προπονητές που φύγανε και εξαφανιστήκανε σε εισαγωγικά, αν και ο Πετράκης τώρα νομίζω ότι κάνει μια καλή πορεία στην Κύπρο. Ο Χριστόπουλος, για παράδειγμα, θυμήθηκα τον Χριστόπουλο, ο οποίος καλά πήγαινε όσο ήταν εδώ στα Γιάννενα, έτσι. Και μια χρονιά, Γιάννης Χριστόπουλος. Βλάσιμο Χριστόπουλος, μια χρονιά είχε μια εξαιρετική πορεία στα Γιάννα με ένα εξαιρετικό υλικό που είχε φροντίσει ο πρόεδρος να του έχει. Ναι. Από εκεί δεν θα συγκρίνουμε τώρα όμως τον κύριο Χριστόπουλο. Επί της ουσίας της ερώτησης τώρα, τι εκτίμηση μπορεί να γίνει? Ο πρόεδρος μου είπε ότι έχει πει στον Γιάννη ότι θέλει να είναι εδώ, θέλει να παραμείνει, θέλει να του ανανεώσει το συμβόλαιο. Ο ίδιος ο προμηθευτής είπε θα το δούμε στη συνέχεια. Συγκεκριμένα πράγματα δεν έχουν υποθεί, έτσι. Αυτό δεν είπε κάτι συγκεκριμένο ο πρόεδρος. Απλά εδώ πέρα νομίζω ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα από ό,τι θα μπορούσαμε να τα ψάξουμε. Όπως είπες και εσύ, έχει μεγάλες επιτυχίες. Και ο πρόεδρος είπε ότι όταν έχει κάποιες επιτυχίες, λογικό είναι να υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση. Εγώ λοιπόν θα το θέσω αλλού το θέμα. Πραγματικά η ομάδα έχει μεγάλες επιτυχίες, οφείλονται στο Γιάννη, άρα ακούγεται πολύ περισσότερο το όνομά του. Αλλά οι φετινές επιτυχίες της ομάδος ανεβάζουν και πολύ πιο ψηλά τον πήχη της ομάδος. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να έχουμε, να κρατήσουμε, να συντηρήσουμε ψηλά τον πήχη και του χρόνου, τότε θα πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε και τα εχέγγυα να κρατήσουμε αυτόν τον πήχη ψηλά. Ένα από αυτά είναι και ο προπονητής. Νομίζω λοιπόν ότι από εδώ και πέρα θα πρέπει να βρεθεί μια κοινή συνισταμένη να κρατηθεί ο πήχης ψηλά, αλλά με τις προδιαγραφές που ανεβάζουν τον πήχη ψηλά, Βλάση. Και δίνουν και προοπτική στην ομάδα, λες. Σωστά. Πάμε στα play out. Αλέκο, πάμε στα play out. Να δούμε, να ρίξουμε μια ματιά όσο γίνεται πιο αναλυτική σε αυτή τη φάση. Πρώτο παιχνίδι με τον Ατρόμητο είναι. Ο πρόεδρος είπε όταν το ρώτησε όσο πιο ψηλά τώρα. Μας χωρίζουν 2 βαθμοί, είπε, από τον πρώτο τον play out. Πάμε όσο πιο ψηλά. Πάμε πρώτοι να τερματίσουμε σε αυτό το μίνι πρωταθληματάκι, έτσι. Νομίζω ότι εδώ πέρα ο πρόεδρος πάρα πολύ σωστά έθεσε και το στόχο.
Ουσιαστικά δηλαδή ο στόχος σε αυτό το τουρνουά, αν μπορούσαμε να το ονομάσουμε το play-out του Παζιάννενα, είναι η πρώτη θέση. Και αυτό θα ήταν μια ξεχωριστή επιτυχία. Νομίζω ότι ο Παζιάννενα έχει τις δυνατότητες και τις ικανότητες να τερματίσει πρώτος και αυτό θα είναι ένα πολύ μεγάλο παράσημο για την ομάδα μας. Έτσι. Τον Ατρόμητο. Ο Ατρόμητος είναι μια ομάδα η οποία είχε επενδύσει πολύ φέτος, είχε μεγάλες φιλοδοξίες, ένα ρόστερ πολύ ποιοτικό, τεράστιες οικονομικές δυνατότητες που έχει, γήπεδα, βοηθητικά, μεταγραφές, μπάτζετ, τα πάντα έχει ο Ατρόμητος. Σε σχέση με αυτό, ο Παζιάννενα είναι μέρα με τη νύχτα, θα σου έλεγα. Παρ' όλα αυτά όμως, εμείς είμαστε καλύτερη ομάδα από τον Ατρόμητο, αποδείξαμε ότι είμαστε καλύτερη ομάδα από τον Ατρόμητο. Εμείς ήδη έχουμε διασφαλίσει την κατηγορία και ο Ατρόμητος ακόμη δεν είναι σίγουρος για αυτή. Από εκεί και πέρα τώρα. Πάμε να δούμε έτσι με μια πρώτη ματιά, θα τα βλέπουμε και βήμα-βήμα, αλλά πάμε να δούμε μια πρώτη ματιά όλο το τοπίο, τον play-out. Από εκεί και πέρα ο Βόλος σίγουρα δεν θα κινδυνεύσει, ο Ατρόμητος παρόλα αυτά μπορεί να μην έχει εξασφαλίσει, αλλά δεν νομίζω ότι θα έχει κανένα πρόβλημα. Μαζί σου. Θεωρώ ότι η Λάρισα θα είναι η πρώτη η οποία θα τερματίσει τελευταία και από εκεί και πέρα θα παιχτεί η θέση μεταξύ Όφη και Πανετολικό, με τον Όφη να τον βλέπω πολύ πιο κοντά, αν θέλεις, στα παράζ. Πιστεύω ότι ο Πανετολικός και η Λαμία, η αμέσως επόμενη ομάδα, τον play-out, δεν θα αντιμετωπίσουν προβλήματα. Πιστεύεις ότι θα γλιτώσουν τον υποβιβασμό οι γείτονες, τον Λαγανάνες? Νομίζω τελικά θα τον γλιτώσουν. Τον Όφη τον βλέπουμε πολύ περισσότερα προβλήματα. Αυτές οι αλλαγές προπονητή δεν νομίζω ότι τον ωφέλησαν σε τίποτα. Και το κυριότερο νομίζω ότι ο Πανετολικός έχει αρχίσει να βρίσκει το δρόμο του. Για τη Λάρισα δεν δίνω καμία ελπίδα και φυσικά πιστεύω ότι η Λαμία θα σωθεί. Μάλιστα. Θα τα βλέπουμε βήμα-βήμα. Αλέκο, σε ευχαριστώ πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε σύντομα τις επόμενες μέρες. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, κυρίες και κύριοι. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ITV. Σας ευχαριστώ πολύ όλες και όλους που μας παρακολουθήσατε και απόψε. Καληνύχτα σας.